Υποχρεωτική είναι από την 3η 2 Ιανουαρίου η χρήση POS για τις συναλλαγές σε 35 νέες κατηγορίες επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και στις λαϊκές αγορές, με τους εμπόρους και τους καταναλωτές στη Λάρισα να αντιδρούν εντόνως. Στη λαϊκή της Τετάρτης στη Λάρισα, δίπλα από το ποτάμι της πόλης, κανένα μηχάνημα δεν έκανε την εμφάνισή του, παρά μόνο οι ταμιακές μηχανές που ήδη επισκευάζονται τακτικά λόγω των συνθήκων που λειτουργούν. Καταρχήν, καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε σε εμάς, σε εσάς, στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Το 24 έχει γίνει ποδαρικό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα πώς δεν έχουν μπει ακόμα στις λαϊκές αγορές. Η προθεσμία η οποία έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι ως 31 πρώτου θα πρέπει να έχουμε κάνει την αίτηση αγοράς παράλληλα με το τιμολόγιο μαζί και το πώς μπορεί να τοποθετήσει στους πάγκους των λαϊκών αγορών έως 31 τρίτου. Αυτό είναι το ένα το σενάριο. Το άλλο το σενάριο είναι προφανώς η δυσλειτουργία των πώς στις λαϊκές αγορές. Είναι με τα καιρικά φαινόμενα, είναι με τη συνδεσιμότητα με τις ταμιακές που θα υπάρχει πρόβλημα, είναι με τον γερασμένο πληθυσμό των πολιτών λαϊκών αγορών. Παράλληλα και οι καταναλωτές δεν είναι επίπεδο νεαράς ηλικίας, είναι και αυτοί 50 φεύγα. Θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι εμείς στις λαϊκές αγορές πάντοτε είναι το τελευταίο καταφύγιο των καταναλωτών για τις καλές τιμές και την για πολυπικιλιακά και πολυπικιλιακές τιμές και θα αναγκαστούμε ή να κάνουμε αυξήσεις με το πώς γιατί έχουν υπέροχες κρατήσεις ή να το πώς εισαγωγικά επιτρέψει μου να τη φάμε και αυτόν τον κραδασμό όπως τρώμε και άλλους κραδασμούς. Είναι από 0,75 έως 1 ευρώ είναι μέχρι τα 100 ευρώ το θέμα των κρατήσεων στις τράπεζες και από 0, αν θυμάμαι καλά, 0,3 για κάθε απόδειξη έως τα 100 ευρώ. Όπως λένε οι έμποροι των λαϊκών αγορών, οι λαϊκές αποτελούν καταφύγιο των καταναλωτών, απορροφώντας συνεχώς τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, αλλά πλέον βλέπουν πως λόγω των κρατήσεων θα αναγκαστούν και αυτοί να πραγματοποιήσουν αύξηση των τιμών. Τίθεται πολλά θέματα, παιδιά. Είναι πολλές οι κρατήσεις. Όπως θα έρθει ένας καταναλωτής να πάρει ένα μάτσο μαϊδανό, δεν θα εστιάσω το μάτσο των μεδών, θα εστιάσω μια αγορά των 50 λεπτών. Εκεί που θα χτυπήσουμε το πώς και θα φύγει, θα γυρίσει και θα πει: α, παιδιά, συγγνώμη, βάλτε μου και 3 κουνουπίδια ή και 2 μπρόκαλα. Που συνεπάγεται θα ξαναχτυπήσουμε άλλη μια απόδειξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 10 λεπτά, παράδειγμα, η απόδειξη και άλλα 10 και άλλα 10. Πράγματα τα οποία σύμφωνα. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατών το οποίο η κυβέρνηση θέλει να υποτάξει τη φοροδιαφυγή. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ευθαρσώς, η φοροδιαφυγή και η οικονομική κατάσταση του κράτους δεν οφείλεται στις λαϊκές αγορές, οφείλεται γενικώς σε άλλους παράγοντες. Εμείς θα κρατήσουμε τα προϊόντα χαμηλά, πολύ χαμηλά από το στεγασμένο εμπόριο όσο μπορούμε και ευελπιστούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσο πιο καλύτερα γίνονται. Αυτά είχα να σας πω. Κυριακή, κοντή γιορτή για όλα τα οποία θα προκύψουν. Να σημειωθεί πως οι νέοι υπόχρεοι έχουν περιθώριο μέχρι την 1η Μαρτίου να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα, ενώ διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.